Τουλάχιστον τέσσερι άνθρωποι σκοτώθηκαν και νέα άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν μεταξύ του Σαββάτου και τη Κυριακή στην πόλη τη Χερσόνα, στην Νότια Ουκρανία. Η πόλη βομβαρδίζεται σχεδόν καθημερινά από τη Μόσχα, όπω δήλωσε ο κυβερνήτη τη περιφέρεια, χωρί να αναφέρει την ύπαρξη Ουκρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων εντό τη πόλη, που είναι και η στόχη των ρωσικών δυνάμεων. Όπω κατήγγειλε σε αναρτησή του στο Telegram, την περασμένη νύχτα ο Ρωσικός στρατό βομβάρδισε το κέντρο τη Χερσόνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, Βίδα έπεσε σε κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επί τόπου ένας 87χρονος άνδρας και η 89χρονη σύζυγός του. Ακόμη ένας κάτοικος τη Χερσόνα ηλικίας 54 ετών υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει λόγω αυτή της έκρηξη και τραύματα στο πόδι. Αλλού στο κέντρο της Χερσόνας οι διασώστες εντόπισαν το πτωμένο άνδρα ψάχνοντας τα ερήπια. Τις τελευταίες 24 ώρες από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της Χερσόνας έχουν συνολικά σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι και 9 έχουν τραυματιστεί ανάμεσά τους ένα παιδί. Με βάση τα όσα αναφέρουν, η ρωσική πλευρά έπληξε κτίριο διοίκηση αποθήκη, οπλισμού στη Χερσόνα με χρήση βόμβα τύπου ΦΑΜΠ.